πώς πάνε οι ζημιές, πώς πάνε οι κατασκευές, τι γίνεται. Μας ρωτάει όλος ο κόσμος. Και μιας και μίλησες και για ρούχα, πώς είναι και τα ρούχα σου. Γιατί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι δεν υπάρχει πια τίποτα. Λοιπόν, έτσι. Επειδή είσαι ένα μάλε που γιάρα. Στείλανε διάφορα site να βγάλουν φωτογραφίες έξω από το σπίτι. Δεν πέτυχαν το δικό μου, πέτυχαν του γείτονα, αλλά δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς απ' έξω δεν είναι καμένο κάτι. Εγώ το σπίτι δεν το είδα καμένο το πρωί, το είδα το μεσημέρι που πήγα μετά τη δουλειά. Σήμερα το πρωί σηκώθηκα νωρίς και πήγα πριν έρθω εδώ σε συνεργεία. Δεν έχω μείνει σπίτι, δεν κατοικείται το σπίτι. Έμεινα σε ξενοδοχείο. Και για ένα διάστημα μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές θα μείνω σε ξενοδοχείο. Ναι. Όμως θέλω να πω κάτι. Πρώτον είναι το πόσο κατόψυχοι είμαστε οι άνθρωποι ως ζώα. Άστα. Μπήκα σε ένα συγκεκριμένο site όπου δεν ξέρω αν το κάνει επίτηδες ή όχι. Κάτω από τα κείμενά του, από κάτω υπάρχει ένας βόθρος πάντα μηνυμάτων. Υπήρχαν γύρω στα 100 μηνύματα ανθρώπων που εύχονταν ότι πολύ καλά έπαθα και μικρή ήταν η ζημιά, έπρεπε να πάθει μεγαλύτερη. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Οι άλλοι λέγανε ότι το έκανε για την τηλεθέαση. Ότι εγώ έβαλα φωτιά στο σπίτι μου για να αυξηθεί η τηλεθέαση. Σοκ! Αν εσείς είστε διεστραμμένοι, εγώ δεν είμαι. Ακουγέμαι, ήρεμα. Άλλοι είπαν το έκανε, λέει, για να πάρει λεφτά από την ασφάλεια. Πρώτον, δεν έχω ασφάλεια. Εντάξει είμαστε. Γιατί τι να κάνω, να πάω να σας δείξω τα βίντεο, συγγνώμη, από το καμένο μου σπίτι. Αυτά ήταν εδώ οι συνεργάτες. Δεν είναι ψέματα. Δεν θέλω να πουλήσω σε κανέναν πόσο μεγάλη ήταν η ζημιά και πόσες δεκάδες χιλιάδες ευρώ θα μου στοιχεί σε μένα να δημοκρατήσω. Είναι δικό μου θέμα. Και στο τέλος, τα έχω τα λεφτά, θα το φτιάξω το σπίτι μου. Το ματιάσω το παιδί. Η πυροσβεστική ήρθε και αντιμετώπισε πραγματικά μία μικρή φωτιά για τα δεδομένα της πυροσβεστικής. Και μία φωτιά η αλήθεια που έκαψε σαν φωτιά φλόγα, αυτό που λένε 2-3-4 τετραγωνικά, τόσο έκαψε. Το σπίτι όμως το δωμάτιο είναι ακατοίκητο. Από τις φλόγες και από τον καπνό τύχη ότι το ξύλινο μέρος πρέπει να αλλάξει όλο. Τι να κάνουμε. Όταν καίγεται η περιουσία ενός ανθρώπου, αυτό παιδιά δεν είναι lifestyle ρεπορτάζ. Γιατί βλέπω ότι κάποιοι το κάνετε lifestyle. Ποιος ήταν μέσα, ποιος δεν ήταν. Πάντως υπήρχε κι άλλος αυτόπτης μάρτυρας στο σπίτι, σωστά. Αυτό ήθελα να πω, ότι δεν ήταν μόνος στο σπίτι, ήταν και η Μαρία Αντωνά. Εκείνος το έβαλε το πιστολάκι. Όχι, δεν στέγνωνε μαλλί η Μαρία. Όχι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι η Μαρία κοιμότανε. Αυτό. Για πες. Δεν είπαμε το αντίθετο, Κώστα. Μα είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Είναι ντροπή να το ανάγεις σε lifestyle ρεπορτάζ. Θέλει κάπου όπα που λέμε. Ενσυναίσθηση, τι λέμε για τον οποιοδήποτε. Το ότι εγώ μπορώ να είμαι ένα πρόσωπο προβεβλημένο τόσα χρόνια δεν σημαίνει ότι όταν πάθεις τη στραβή σου το αντιμετωπίζουμε σαν lifestyle. Ό,τι χειρότερο. Έλα ρε Βαγγέλη. Πού είναι ο Βαγγέλης? Απόλυτο δίκιο έχεις, Γιώργο, για αυτό που είπες. Ήταν τεράστιο φάουλ και unfair αυτό που σου έκανε η Σταματίνα Τσιμψιλή και ο Νίκος Γεωργιάδης. Από την άλλη, θα έλεγαν κάποιοι ότι αυτό που έκαναν σε εσένα, που σε χτύπησαν σε μια δύσκολη στιγμή σου, το κάνετε όλοι εσείς σε όλους τους άλλους, προβεβλημένους και μη, που έχουν μια δύσκολη στιγμή. Το να το αντιμετωπίζετε σαν lifestyle θέμα εννοώ. Το ευχάριστο πάντως είναι ότι ούτε πολύ πολύ μεγάλη ζημιά έπαθε το σπίτι και πάνω απ' όλα ότι θα το ξαναφτιάξεις. Αυτό είναι το μόνο θετικό από όλο αυτό.